Θανάση Κυγινή, πρόεδρο Δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδα. Είμαστε στη Φλόρινα για την έκτη κατά σειρά εκδήλωση με θέμα το σχολείο που οραματίζονται οι εκπαιδευτικοί. Αυτό το σχολείο, το οποίο την πρόταση θέλουν να παραδώσουν προ την ελληνική κοινωνία, είναι μια σειρά εκδήλωση που ξεκίνησε από τι αρχέ του Φλεβάρι από τι Σέρες και συνεχίζεται σε πολλά μέρη τη Ελλάδα. Και σκοπό έχει να καταγράψει τι απόψει και τι συζητήσει που γίνονται μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα όλα αυτά τα χρόνια και δεν έχουν καμία σχέση με τον ψευδεπίραχο και ευκαιριακό διάλογο που πραγματοποιεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι το πλαίσιο κατά το οποίο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι καθόλου εύκολο για την εκπαίδευση. Είναι ένα πλαίσιο διαρκούς φτωχοποίησης της εκπαίδευσης, με διαρκώς λιγότερα κονδύλια για τη λειτουργία της, αλλά και όλο και λιγότερους εκπαιδευτικούς. Βρισκόμαστε στον τρίτο και πηγαίνουμε για τέταρτο χρόνο απόλυτης αδιοριστίας, χωρίς κανένα διορισμό στην εκπαίδευση. Την εκπαίδευση στηρίζεται αποκλειστικά σε αναπληρωτές μέσω κοινοτικών κονδυλίων, κυρίως τα οποία πρόκειται να είναι ακόμη λιγότερα τα επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι το πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο αφήνει έξω από τις αγκαλιές εκπαίδευσης τα προνήπια. Η προσχολική αγωγή δεν εκτελείται πλήρως. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο αφήνει έξω από την εκπαίδευση τα περισσότερα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο στερεί μορφωτικά δικαιώματα από τους μαθητές μας. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν οδηγεί στην αναβάθμιση την οποία όλοι θέλουμε για την εκπαίδευση και που σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να μπει σε μια σωστή βάση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει σοβαρά το ρόλο της. Έχουμε έρθει σε μεγάλη σύγκρουση όλα αυτά τα χρόνια με όλες τις πολιτικές που έχουν ασκηθεί στον τομέα της παιδείας. Στην ίδια σύγκρουση είμαστε διεθυμένοι να προβούμε και τώρα, από τη στιγμή που βλέπουμε μια απόλυτη απαξίωση του έργου του εκπαιδευτικού και της ουσίας της εκπαίδευσης. Σταύρος Πετράκης, αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος πραγματοποιεί μια σειρά εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να διαμορφωθούν οι απόψεις του κλάδου για το σχολείο το οποίο θέλουμε. Ο διάλογος είναι μια κακοποιημένη λέξη στην εποχή μας, δυστυχώς, γιατί χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές για να καλύψει ή να δώσει νομιμοποίηση σε αποφάσεις οι οποίες έχουν πάρθει. Εμείς απευθυνόμαστε στους πρωταγωνιστές που είναι η εκπαιδευτική της καθημερινότητας και ζητάμε τις απόψεις τους προκειμένου να κατατεθούν στη συνέχεια όπου χρειαστεί. Θέλουμε να πούμε ότι η εκπαιδευτική κοινότητα δέχεται πολύ μεγάλα πλήγματα τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο εξαιτίας των μέτρων της λιτότητας και των μνημονίων, αλλά και παλαιότερα, και πρέπει όλοι επιτέλους να αντιληφθούν ότι η παιδεία και η υγεία πρέπει να μείνουν έξω από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και να αποτελέσουν την προμετωπίδα όλων των διεκδικήσεων και όλων των αγώνων προκειμένου να διαμορφωθεί μια καλύτερη κοινωνία.